Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Πέμπτη σήμερα 29 Σεπτεμβρίου, ας δούμε μαζί τις τοπικές μας ειδήσεις. Διπλή κινητοποίηση σήμερα, καθώς στις 12 το μεσημέρι ο Παχιακός Σύλλογος ΑΜΕΑ διοργάνωσε διαμαρτυρία έξω από το Δημαρχείο και στη συνέχεια στην εφορία, όπου συναντήθηκε με τους ΕΒΕ που κλήθηκαν από την Ομοσπονδία τους στις 2 μετά το μεσημέρι για να κάψουν συμβολικά τα σημειώματα με το χαράτσι της εφορίας έξω από το κτίριο της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας. Μετά το κάλεσμα που είχαμε κάνει σαν Παχιακός Σύλλογος την προηγούμενη Παρασκευή στις 22-23 Ιανουαρίου, και στην οποία συνάντηση επάρθηκε η απόφαση για κινητοποίηση για σήμερα 29 Ιανουαρίου, βρισκόμαστε στην κινητοποίηση μπροστά στο Δημαρχείο, τα άτομα με αναπηρία και οι οικογένειές τους, προκειμένου να διαμαρτυρηθούμε για τα άδικα μέτρα τα οποία παίρνονται ενάντια στα άτομα με αναπηρία και τις οικογένειές τους. Μαζί με τον Παχιακό Σύλλογο είναι και... Τα προνοιακά επιδόματα, εμείς σαν Δήμος δεν τα διαχειριζόμαστε. Εμείς απλούστατα μεσολαβούμε στα λεπτά και δίνονται οι επιταγές. Τα χρήματα για τα προνοιακά επιδόματα έρχονται από το Υπουργείο, κατατίθεται στο λογαριασμό του Δήμου και στη συνέχεια η πρόνοια κάνει τις καταστάσεις, δίνει την κασέτα, γιατί κάθε μήνα υπάρχουν αλλαγές. Και πάνε στα λεπτά, μεσολαβούν 10 με 12 μέρες και μετά... Με βάση τους καλλικρατικούς δήμους, αυτά θα τα διαχειρίζετε εσείς σε λίγο. Αυτά εσείς θα τα διαχειρίζετε. Λοιπόν, τι θα κάνετε λοιπόν, θα τα δείτε, τι θα τα δείτε. Το πρόβλημα λοιπόν, τι ήταν αυτό το δίμηνο. Ήρθανε στην αρχή. Τους που δεν θα πληρώσουν τους μεμονωμένους πολίτες, ποιες θα είναι οι συνέπειες. Προς το παρόν, από τις αποφάσεις του Υπουργού, έχει δοθεί εντολή να βεβαιωθεί, έχουν ήδη βεβαιωθεί αυτά τα πράγματα και αν περάσει ο Σεπτέμβρης θα έχουν προσάψει 1%. Δηλαδή δεν μπορεί να διαγραφούν αυτά χωρίς άλλη απόφαση. Θα φαίνονται οι άνθρωποι που τα χρωστάνε συνεχώς. Ως εργαζόμενος είστε αλληλέγγυος στους διαδηλωτές. Γιατί όχι, και εγώ εργαζόμενος είμαι και εγώ κανονικά θα πρέπει να διαδηλώνω. Μια ερώτηση θέλω να κάνω στον κύριο Κιτριλάκη. Εάν δεν πληρώσουμε το τέλος, το ενιαίο τέλος εκείνη της περιουσίας, κύριε Κιτριλάκη. Της έκτακτης φοράς μιλάς. Ναι. Την έκτακτης φορά. Τι θα κάνει η ΔΟΗ Χίου. Στη ΔΟΗ Χίου είναι βεβαιωμένο το ποσό. Και όταν περάσει 39 του, θα το κίζεται με 1% το ποσό που έχει λήξει. 1% κάθε μήνα. Κάθε μήνα. Έτσι λέει ο νόμος. Και αν δεν εισπραχτούν, θα βγει ο έλεγχος. Ο ελεγκτικός μηχανιστός θα μας βάλει στη φυλακή για χρέη προς το δημόσιο. Δεν νομίζω. Όπως τον κύριο Μπάγκαλο. Όταν χρειάζεσαι κάποια φορολογική ενημερότητα για να κάνεις κάποια ενέργεια, δεν θα μπορείς να την πάρεις. Και θα αναγκαστείς να κάνεις κάποια ρύθμιση, να κάνεις κάποιες δόσεις για να ανταπεξέλθεις. Προτιμώ να πάω φυλακή, κύριε Κιτριλάκη. Θα μπορούσε, αλλά εντάξει, μιλήσαμε και προχθές και θα έλεγε κανείς, θα μου παρεξηγούσε κανείς και θα έλεγε ότι προσπαθώ να και επιδιώκω να προβάλλω, εν πάση περιπτώσει. Εγώ κατέβηκα απλά σαν Έλληνας για να συμμετάσχω και για να αυξήσω τέλος πάντων αυτή τη διαμαρτυρία, αλλά δεν θα ήθελα να μιλήσω περισσότερο, διότι δεν θέλω να προβληθώ πάλι για αυτό το μέσα σε 2 μέρες. 13.000 ναυτικοί εδώ έπρεπε να είναι περισσότερος κόσμος. Έπρεπε να είναι όλοι οι Χίος. Έλληνες δεν είμαστε. Αυτό είναι αλληλένδετο. Το ενός κακουμύρια έποτε στο κάτω-κάτω. Και εμάς να μην φορολογούσαν, και εμένα προσωπικά μην φορολογούσαν, μας αφορά όλους. Εν πάση περιπτώσει με απογοητεύει αυτό. Αλλά περιμένω να δούμε πώς έρθουν κι άλλοι.